Γεια σας, ονομάζομαι Σμαρούλα Αθλάδη και το καλλιτεχνικό μου είναι Πέπι. Ναι, και νομίζω ότι θα είμαι σίγουρα νικήτρια του X-Factor. Πολύ ωραία, πες μας κάτι για σένα. Έχω ασχοληθεί και με το modeling, πήγαινα 11 χρόνια χορό και τώρα αποφάσισα να μπω στον χώρο του τραγουδιού γιατί εντάξει, ήθελα. Και βέβαια δεν ξέρω αν αντέχει τόση γραμματοσύνη και τελειότητα, ειδικά τελειότητα αυτός ο χώρος, αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε. Ωραία. Ώρα να μας τραγουδήσεις. Is it too late not say sorry? Cause I'm an all of your body. Oh, is it too... Σήμερα θα σας πω ένα δικό μου κομμάτι. Όχι ότι θέλω φυσικά να προωθήσω τη δική μου μουσική και εκμεταλλευόμενο στο γεγονός ότι είμαστε στη τηλεόραση και μας βλέπει όλη την Ελλάδα. Αλλά δυσέλευτη και όμορφη σαν πορσελάνη. Όταν είμαι μακριά σου, η λύπη μου δεν κρύβεται και νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Όλε κάνει, μου ζεσταίνεις το κολαρτό κοκαλάκι. Γεια σας, ονομάζομαι Αφούλα και έχω πάει σε όλα τα talent show, έχω πάει στο Fame Story, στο Greek Idol, 4 φορές στο Ελλάδα έχει ταλέντο, στο The Voice, στο X Factor 1, 2 και 3 και στο MasterChef. Και είστε η τελευταία μου ελπίδα, σας παρακαλώ πρέπει να με περάσετε, γιατί δεν έχω σπίτι, δεν έχω δουλειά, δεν έχω κόμματα, δεν έχω λεφτά. Άρη, ολέ, 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 άρη και δεν είμαι καλά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είσαι πολύ συμπαθητικός, αλλά δυστυχώς δεν είσαι αυτό που ψάχνω. Βασικά χαίστηκα να θέλετε ή όχι. Μαρία, ξέρω ότι με βλέπεις από το σπίτι. Θες να με παντρευτείς? Πώς λέγεστε? Γεια σας, λέγομαι Αριστίδης Αριστιδίου και θέλω να σας πω το αγαπημένο μου κομμάτι. Shake, 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 shake them all. Crazy for love, give them all. Shake, 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 shake them all. Και more forever. Συγγνώμη, γιατί ήρθατε? Βασικά είμαι τεράστιος φαν σας και ήθελα να έρθω εδώ για να σας δω από κοντά, να σας γνωρίσω. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Μου αρχίζω να κλάψω, είμαι πολύ ευάλωτος. Τώρα, γιατί συνεχίζουμε το show? Βλέπετε, έχει και θυσία. Μεγάλωσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, οικονομικά ήμασταν χάλια, δεν είχαμε ούτε να φάμε. Βγήκα από μικρή ηλικία να δουλέψω και παράτησα το σχολείο, πολύ δύσκολα. Και όλα αυτά δεν μου τα είπαν από το κοντρόλ για να σας τα πω για να ανέβει τηλεθέαση. Είναι η πραγματική μου ιστορία, για το κατά διάνοια. Γεια σας. Πώς λέγεστε? Ονομάζομαι Μέρια Ορατίδου. Are you coming to the tree where dead men call out for his love to flee? Strange things it happen here, no stranger would it be. Μπορεί να μην είμαι η πιο ωραία φωνή στην Ελλάδα, αλλά σήμερα θα σας καταπλήξω. You don't know, oh, oh, you don't know you're beautiful. Κάντε γραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω?